όσα ξέρει η Μαρία, με την υποστήριξη του Κούλβιτ. Εδώ μαζί κάνουμε podcast, όσα ξέρει η Μαρία, γράψτε μου τα προβλήματά σας και εγώ θα σας τα λύσω. Γιατί, γιατί μπορώ. Λοιπόν, έχω ένα γράμμα που μου αρέσει να τα λέω. Πολύ ενδιαφέρον γιατί προφανώς μου το έχουν στείλει ο κύριος γιατί α, άντρας, άντρας μου στείλε γράμμα άντρας, φοβερό θα πρέπει να είναι κανένα μήνα πριν που να μου το έχει στείλει. Προφητικό, προφητικό. Ακούστε το λιγάκι. Λοιπόν. Μαρία μου, η γυναίκα μου είναι απίστευτα αρρωστοφοβική. Κάθε τρει και πέντε πηγαίνει για εξετάσει. Με το που μπαίνω στο σπίτι, πατάει τι τσιρίδε και με βάζει να βγάζω αμέσω τα παπούτσια μου. <laughs> Πιάνει τα χερούλια και τα πόμολα με γάντια. Όλο το σπίτι μυρίζεται τόλκινο πνεύμα. Ε, αυτό τώρα εγώ το παίρνω στην πλάκα και προσπαθώ να μην δίνω σημασία. Έλα όμω που τώρα τελευταία με όλου αυτού του ιού θέλει να κάνουμε σεξ με μάσκα. Και εγώ όχι απλά δεν το ευχαριστιέμαι, αλλά κοντεύω να σκάσω. Μου έχει σπάσει τα νεύρα, πώς να την πείσω να χαλαρώσει. Κοίτα τώρα δε παιδί μου τι θέμα σε αυτές τις μέρες. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος ότι τώρα θα παρακαλάει για τις μάσκες και τα τετόλ. Θα κάνει το σταυρό του που η γυναίκα του ήταν λίγο υπερβολική θα την πω. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα το συνδυάζω λοιπόν όλο αυτό με τα χιλιάδε, μην είναι χιλιάδε, υπερβολή κι εγώ. Ε, μηνύματα, τα πολλά μηνύματα που μου έχουν έρθει στο κινητό, στο, στο instagram εννοούσα. Ε, Μόλι εσά που βλέπετε λίγο τα story μου και που αναρωτιέστε τι κάνουμε, πώ την παλεύουμε, παίζαμε θέατρο μέχρι το παραπέντε, αν επικοινωνώ, αν δεν είναι, με ρωτάτε και διάφορε συμβουλέ τύπου αν παίρνω κανένα μου ατζούνι, πώ προφυλάσσομαι, γιατί εγώ είναι γνωστό ότι πέρασα και πριν ένα μήνα, α πούμε, ήταν έναν ή ένα Και έγινε τέτοιο πανικό στα μίντια ότι με, παρα, με είπανε και λίγο ότι ήμουν το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα και με κρύβανε ε, μεγάλη παραφιλολογία και ιστορίες της συνωμοσία που τα ξέρουμε αυτά πώς γίνονται αλλά θα, θα απαντήσω, θα απαντήσω, δεν είμαι η δήμων, δεν γνωρίζω ίσως γνωρίζω και λιγότερα από όλου, αλλά θα κάνω αυτή τη συζήτηση για τον κορονοϊό και όλη αυτή την κατάσταση που μας έχει πιάσει και την τρέλα τολμώ να πω και τον φοβερό φόβο που υπάρχει και είναι δικαιολογημένος, παιδιά. Μιλάμε τώρα ιδίες. Εγώ αυτό που θα ξεκινήσω να λέω είναι ότι μέχρι την ηλικία των 25, από ό,τι θυμάμαι και από τον εαυτό μου και από ό,τι βλέπω γιατί έχω και ένα γιο στα 14, υπάρχει αυτό το σύνδρομο του Σούπερμαν. Δεν φοβάται κανείς. Κανείς. Για κανένα λόγο τίποτα. Καμία. Ούτε καν το συνάχι. Α, το πατάμε κάτω. Δεν μιλάμε τώρα για βαριέ αρρώστιε. Δεν περνάνε καν από το δρόμο μα. Αυτό το σύνδρομο λοιπόν, το invincible, α πούμε, που δεν ακατανίκηται, δεν, δεν παθαίνουμε τίποτα, το πιστεύουμε πάρα πολύ. Και αυτό είναι βέβαια και μισή ιστορία. Όταν πιστεύει κάτι πάρα πολύ, ισχύει. Είναι, υπάρχει και μια αυτοποβολή. υπάρχει το σήμα που δίνει στον εγκέφαλό που δίνει στο σύμπαν ότι δεν θα πάθουμε τίποτα. Το πιστεύει και το σώμα. Δεν νοσεί συνήθω, μικρό. Δεν υπάρχει τέτοιο φόβο, α πούμε. Νομίζω μπορεί να τα κάνει όλα. Ε, και, ε, τίποτα δεν μα ρίχνει κάτω. Λοιπόν, μετά τα 25, μ, κάποια ισορροπία αρχίζει και αλλάζει. Και θυμάμαι πάντοτε τη μεγαλύτερη που λέγαμε Χριστούγεννα, γιορτέ, γενέθλια, υγεία. Και έλεγα Χριστέ μου, τι βλακίε, αυτό το έχουμε. Κάτι άλλο, ξέρω εγώ, κάναν έρωτα το Λότο. Και περνάνε τα χρόνια και είναι, είναι από τα λίγα πράγματα που έχω αναθεωρήσει μεγαλώνοντας κι εγώ. Και να πω πια ότι η υγεία είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι η ευχή που δίνουν οι μεγάλοι ή αν εγώ ξαφνικά μεγάλωσα. Αλλά αυτή την περίοδο νιώθουμε ακριβώς αυτό. Το πόσο πολύτιμη είναι η υγεία γιατί συνήθως το θεωρούμε δεδομένο. Όχι όπως στα 15 και στα 18, ναι εντάξει δεν θα πω τίποτα, που είναι τα πιτσιρίκια, αλλά και μεγαλύτεροι το θεωρούμε λίγο δεδομένο. Εγώ, α πούμε, στη ζωή μου δεν είχα αρρωστήσει ποτέ. Νομίζω πέντε χρονών, εφτά μέχρι δέκα, πέρασα μία πνευμονία. Αυτό ήταν ο πυρετό που έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί και πάντα πίστευα, και μεγαλώνοντας, α πούμε, και μέχρι πέρσι, ότι εμένα δεν με ακουμπάει τίποτα. Δεν, 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 δεν παθαίνω πυρετό. Δεν ξέρω, ότι έχω ανοσία στι ασθένειε. Και κάποια στιγμή προφανώ με βρήκε πολύ κουρασμένη, που θα μου πει είναι η πρώτη φορά που έχει κουραστεί στη ζωή σου. Τα τελευταία 15 χρόνια περνάω ξυστά, με χαιρετά υπερκόπωση από τη γωνία. Όχι, δεν ήταν η πρώτη φορά και δεν είχα και τόση κούραση. Δηλαδή, θα έχω περάσει πολύ χειρότερε περιόδου στη ζωή μου, και γυρίσματα και θέατρα και τη σχολή. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ας πούμε, τη προσωπική ζωή και παιδιού και, και, και. Και την έχω σκαπουλάρει. Φέτο δεν τη σκαπουλάρα, παιδιά. Και τα βιάστηκα. Και με... έπαθα ένα μικρό κλονισμό υπό την έννοια Όχι ότι θα πάθω κάτι. Ότι τελικά όλο αυτή η φούσκα ότι είμαστε και δεν παθαίνουμε. και ναι, θα τη βγάλουμε. Και... Ε, λίγο έχει κάποια. κάποια τσι... τριπούλε. Επίση, όσο μεγαλώνουμε εμεί, ε, μεγαλώνουν και κάποιοι γονεί, κάποιε φιάδες... Κάποιοι άνθρωποι τριγύρω μα, οι οποίοι είναι στο οικογενειακό μα περιβάλλον, είναι στο φιλικό μα περιβάλλον, που είναι, ξέρω εγώ, θα πω τρίτη ηλικία, που δεν ξέρω πια τι σημαίνει η τρίτη ηλικία. Παλιά είναι η δική μου ηλικία τρίτη ηλικία, <laughs> αλλά εν πάση περιπτώσει άνω των 60, με λίγα λόγια, που αν θεωρήσουμε όλου αυτού του ανθρώπου ευπαθεί ομάδε, του έχουμε πολύ κοντά μα. Που πια το θέμα είναι, και γι' αυτό όταν κόλλησα και εγώ αυτή τη γρήπη, σταμάτησα το θέατρο, όχι γιατί δεν μπορούσα να παίξω. Γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό ότι στο δικό μα επάγγελμα δεν αρρωσταίνουμε. Υπάρχει αυτό ο άγραφο νόμο. Ό,τι και να πάθουμε, θα πάμε να παίξουμε. Ό,τι και να πάθουμε. Πραγματικά. Μα έχει συμβεί και σε συναδέλφου και σε μένα παίζουμε κάτω από τραγικέ συνθήκε. Οπότε το να πάω να παίξω με πυρετό δεν μου έκανε καμία εντύπωση εμένα. Όταν συνειδητοποίησα ότι ο πυρετό μου είναι λίγο 39 και δεν μπορώ να εστιάσω καλά, φοβήθηκα και πήγα να τσεκαριστώ. Αλλά αν ήταν κάτι απλό, δεν θα καθόμουν 7 μέρε στο σπίτι μόνη μου χωρί κανέναν. Θα πήγαινα να παίξω την τρίτη μέρα, θα μου είχε πέσει τα να στα δέκατα. Όλοι έχουν παίξει με πειρακτό, εκτό από μένα που δεν έκανα ποτέ. Αλλά όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μα παίζουμε άρρωστοι. Ή προ... με, κάποια κακουχία. Δεν είναι μόνο πυρετός, είναι πάρα πολλά πράγματα. <σκυρίζει> λοιπόν, δεν δε θα αναγκαζόμουν να μείνω μία εβδομάδα τύπου καραντίνα. Το έκανα. Όχι γιατί δεν μπορούσα. Την τρίτη μέρα ήμουν όρθια και έλεγα τώρα να φτιάξω μια ντουλάπα. Με δέκατα, με ζαλάδε, με με. Δεν έχω συνηθίσει να κάθομαι και στο κρεβάτι. Άλλο να κάτσει σπίτι σου και άλλο να κάτσει το κρεβάτι. Δεν πήγα στο θέατρο για να μην κολλήσω του ανθρώπου. Γιατί ήμασταν δέκα άνθρωποι πάνω στη σκηνή. Και έπαθα και τέτοιο νιάξιμο ότι δεν, μπορούσα, στο κεφάλι μου ότι εγώ μπορώ να είμαι η αιτία που ένα άνθρωπο θα νοσήσει με τη γρήπη, την αλφα γρήπη. Γιατί έχουμε διάφορε ηλικίε στο θέατρο. Έχουμε και πιτσιρίκια 25 χρονών, έχουμε και μεγαλύτερου ανθρώπου. Που δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, α πούμε, πόσο ευπαθή μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Μπα περιπτώσει, γι' αυτό έμεινα σπίτι. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά σα λέω ότι θα μπορούσα να είχα βγει. Γιατί ήμουν καλά την τρίτη μέρα. Μια γρήπη ήταν που πραγματικά πονάει λίγο το σώμα σου και έχει κάποιο πυρετό. Εγώ δεν είμαι συνηθισμένη στον πυρετό και λίγο εξαντλήθηκα. Αλλά μετά θα μπορούσα. Δεν άφησα άνθρωπο να πλησιάσει. Όποιο ερχόταν μου άφηνε φαγητό έξω από την πόρτα. Στην γρήπη Α. Που ναι, κάποιο θα πει ότι η γρήπη Α πριν 5-6 χρόνια από ό,τι είχε πρωτοεμφανιστεί, είχαμε πάθει τον απόλυτο πανικό γιατί από τη γρήπη Α, αν μπείτε και διαβάσετε, έχει πεθάνει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι από τον κορονοϊό. Ήταν άγρια γρήπη. Το θέμα είναι ότι βρήκανε κάποιο φάρμακο για μα και για του υπόλοιπου, α πούμε. Δεν φοβήθηκα, αν θέλετε, δεν φοβήθηκα ότι θα πάθω κάτι. Ταράχτηκα που ένιωσα ότι βάλω με, ότι είμαι και εγώ άνθρωπο και όχι εξωγήινο και μπορώ να αρρωστήσω. Με αυτή τη λογική, επειδή έχει περάσει ένα μήνα περίπου από τότε μέχρι τώρα που έγινε όλη αυτή η έξαρση του κορονοϊού, παρόλο που έβλεπα τι εξελίξει και διάβαζα όσο λιγότερο μπορούσα, πιστέψτε με, γιατί από ένα σημείο και μετά σου έρχονται και τα μηνύματα από τα site με τι ειδήσει κτλ., που είναι λίγο. Ο τίτλο δεν συνάδει με το περιεχόμενο. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με τι συνεντεύξει μου. Η λεζάντα δεν είναι ακριβώ αυτό που λέω από κάτω. Διαβάζοντα λοιπόν του τίτλου, παθαίνει. Μικρά εγκεφαλικά, μέχρι να μπει να διαβάσει το άρθρο και να δει ότι λέει μία από τα ίδια και δεν έχει καμία σχέση με τον τίτλο, λίγο σου φεύγει η καρδούλα. Πάει στην πλάτη. Παρ' όλα αυτά, ενημερωνόμουν, ακούγα, μίλησα με αρκετού ανθρώπου και συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα, έτσι, με την εξάπλωσή του δεν είναι τόσο ήπιο. Φέρει ένα πανικό η έννοια πανδημία από μόνη της. Όσο και να βάλει τη λογική και να πει, κάτσε. Είμαι 20, 30, 40, 50, δεν έχω αρρωστήσει, είναι καλά το νοσοποιητικό μου, δεν αυτό. Για, γιατί να φοβηθώ. Ο φόβος είναι λιγάκι σαν ένα ζουζούνι το οποίο λειτουργεί από μόνο του στον οργανισμό μας. Όση λογική και να βάλουμε, το συνέστημα, γιατί ο φόβος είναι συνέστημα, είναι παραπάνω από τη λογική ώρες ώρες και γι' αυτό δημιουργείται ένας μικρός πανικός. Εγώ θα πω ότι δεν πανικοβλήθηκα καθόλου μέχρι τη μέρα που κλείσαν τα θέατρα. Με το που μας κλείσανε και τα θέατρα... έπαθα αυτό το μικρό το σφιξιμό... το κάψιμο που νιώθεις εκεί στο στομάχι... και λέω δεν καλά τα πράγματα. Οι εξελίξει με αυτό το θέμα... είναι κάθε μέρα κάτι καινούριο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο. Ε, έχουμε το παράδειγμα της Ιταλίας... που θεωρούμε όλοι μέσα μας... ότι η Ιταλία είναι μια χώρα πολύ πιο οργανωμένη... από την Ελλάδα σε όλους τους τομείς της. Οπότε αν έχει πάθει αυτό εδώ τι μπορεί να συμβεί. Παρόλα αυτά νιώθω ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε λιγάκι... Το έχουμε αυτό. Το παίρνουμε λίγο πάνω μας. Πάμε! Έχουμε αυτό το... Να το ποδοσφαιρικό, αυτό το ε, μας πιάνει, το, το ομαδικό, καθένας μόνος του, αλλά ομαδικό, πάμε να τα κάνουμε όλα παρανάλωμα. Και για κάποιο λόγο έχω μια κρυφή ελπίδα ότι θα συμμορφωθούμε θα κάτσουμε σπίτι μα, θα προσέξουμε, όχι για να μην το πάθουμε εμεί, γιατί εμεί μπορεί να το περάσουμε και πάρα πολύ ήπια. Μπορεί να έχουμε δέκατα, ξέρω εγώ. Γιατί έχουμε μανάδε, έχουμε ανθρώπου, αυτό που είπαμε και πριν, που μπορεί πραγματικά να πεθάνουν εξαιτία μα. Ακούγεται λίγο βαρύ έτσι όπω το είπα, αλλά αυτό, αυτό είναι το bottom line, α πούμε. Ότι μπορεί να νοσήσουν οι άνθρωποι αγαπημένοι σε εμά, που είναι κάποιε προχωρημένη ηλικία. Αυτό δεν επαλεύεται η γνώση αυτού του πράγματο. Εγώ στην υποψία ότι μπορεί να έχω κολλήσει κάποιον από το θέατρο, κόντυψα να τρελαθώ και του έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα Συγγνώμη που έπαιξα και ξέρω εγώ τι και δεν έκατσα σπίτι, γιατί πάρτε ε, τα φάρμακα ή οτιδήποτε για να του προστατεύσω. Φαντάζομαι να ξέρει ότι ευθύνε εσύ για το θάνατο κάποιου δικού σου. Δεν έχω κάποια φοβερή σοφία να μοιραστώ υπό την έννοια ότι ξέρω κάτι περισσότερο από όλου αυτού του ανθρώπου που βγαίνουν και μιλάνε. Το βλέπω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ λογικά. Ναι, είμαστε με ένα αντισηπτικό στο χέρι. Από εκεί και πέρα πιάνουμε πράγματα. Εγώ ας πούμε, είμαι ένα άνθρωπο που πιάνω πάρα πολύ το πρόσωπό μου, πιάνω πάρα πολύ τα μάτια. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό το πράγμα. Έχω μόνο στο νου μου πούμε, να μην πιάνομαι. Θα το έχω μία, δύο, εκατό. Δεν μπορεί όλη τη μέρα. Οπότε, αν αποφασίσω να βγω, να φάω έξω, να πάω μια βόλτα, να βγω στα μαγαζιά, έξω, γιατί εγώ είμαι του έξω. Όταν λέω του έξω, δεν θα χωθώ σε μαγαζί. Οπότε νιώθω ότι ελαχιστοποιείται ο φόβο του να κολλήσω κάτι από τη στιγμή που δεν είμαι και κλεισμένο των θυρών με πολλοί κόσμο. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μα λέγανε μείνετε σπίτι. Κολλάει τόσο εύκολα αυτό το πράγμα που δεν θα το καταλάβουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η έννοια τη πανδημία. Και όλοι, όταν ακούμε πανδημία, μα έρχεται στο μυαλό. Πρόχειρα μπορώ να θυμηθώ τρει ταινίε που έχω δει με ανθρώπου που ξαφνικά κυκλοφορούν μόνοι του σε ένα πλανήτη και δεν έχει μείνει τίποτα. Με όλο αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία επίση. Τώρα δεν δε θυμάμαι πώ λέγεται. Με... με περιπτώσει, με ένα βάρο που έφυγε και ανεξέλεγκτο και τρέχανε επιστήμονε και αυτά και πολύ ωραία το παίξαν οι ηθοποιοί και κάπω το νιώθουμε τώρα να συμβαίνει. Είναι από αυτά τα σουρεάλ πράγματα που θεωρεί ότι δεν θα σου συμβούνε και όμω συμβαίνουν και δεν ξέρει πώ να τα αντιμετωπίσει. Αφού δεν ξέρουμε πώ να τα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ. Σπίτι. Πραγματικά σπίτι. Α κάτσει ο καθένα σπίτι του να αναλογιστεί τη ζωή του, να διαβάσει το βιβλίο που το κοιτάει και λέει Αχ, να είχα λίγο χρόνο εδώ μεταξύ. Αυτό ρε, παιδιά, πραγματικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες φορέ στη ζωή μου, μα νομίζω ότι ήταν το σύμπαν, ότι συντονίστηκε πολλοί κόσμο στο ίδιο θέλω. Γι' αυτό συνέβη αυτό. Θα με πείτε τρελή. Εντάξει. Μπορεί. Ε, Πόσε φορέ δεν έχετε πει να είχα χρόνο να μην κάνω τίποτα. Όχι να είχα χρόνο να πάω διακοπέ. Να είχα χρόνο να κάτσω σπίτι να κοιτώ το ταβάνι. Και να λέω μπλε, θα το βάψω μπλε. Αυτό. Πόσε φορέ το έχουμε πει εγώ προσωπικά. Πάμ πολλέ τα τελευταία χρόνια. Ε, με θυμάμαι δηλαδή. Να λέω Θεέ μου, δώσ' μου μια μέρα η οποία να μην χρειάζεται να βάλω ξυπνητήρι. Μία! Να μην βάλω ξυπνητήρι. Αυτό ήταν το νερό μου. Και αυτή τη στιγμή μα σερβίρουν δύο εβδομάδε τεμπελιά και λέμε: Α, δεν μπορώ να κάνω σπίτι και τι θα. Και λέει: Τι λέτε, Καταρχά πρέπει να κάνουμε πάρτι. Εγώ θα κάνω challenge. Το πήρα απόφαση αυτή τη στιγμή. Θα κάνω challenge. Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Θα το βρείτε. Ναι, ναι, θα το ανεβάσω στο Instagram. Το πήρα απόφαση. Τελείω αυτό. Ε, με μουσικέ και κρασάκι και δεν ξέρω εγώ τι. Και πάρτι μόνη μου. Δηλαδή. Είναι φοβερό που δεν μπορούμε να, να βρούμε πράγματα να κάνουμε μόνοι μα με τον εαυτό μας. Δεν μιλάω για ταινίε, σύριαλ που καλά. Όταν πεζόταν το Game of Thrones, δεν δε βγήκε άνθρωπο. Οχτώ σεζόν καθόμασταν μπροστά από την τηλεόραση. Μέχρι να τελειώσει όλη η σεζόν, δεν κοιμόμασταν. Και τώρα μα φαίνεται περίεργο να μείνουμε 15 μέρε μέσα στο σπίτι. Η ντουλάπα αυτή η καημένη, η οποία με κοιτάει κάθε φορά που περνάμε μπροστά τη. Λέω: Δεν μπορώ. Θα φτιαχτεί μόνη σου κάποια στιγμή. Θα <laughs> <"Δα> βγάλει χέρια. <laughs> ε, οι φωτογραφίε μου, που πρόσφατα έτυχε και αυτό, άλλαξα λάπτοπ, α πούμε. Και ήταν μια ολόκληρη ιστορία, γιατί εγώ με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Να μεταφέρω τι φωτογραφίε, όταν τα κατάφερα. Αυτό ο άνθρωπο, ο καημένο, στο γνωστό πολυκατάστημα με τα ηλεκτρικά, με είδε για πέμπτη φορά να μπαίνω μέσα. Είτε το βλέμμα του δάκρυσε ο άνθρωπο, αλλά με βοήθησε να μεταφέρω τι φωτογραφίε. Και είναι η δική μου δουλειά να τι οργανώσω. Μιλάμε για πολύ υλικό. Και, και όταν το είδα, φοβήθηκα και λέω: Εντάξει, αν ασχοληθώ ένα τέταρτο την ημέρα, σε ένα μήνα θα έχω τελειώσει. Ήρθε η ευκαιρία που μπορώ να ασχοληθώ 20 ώρες την ημέρα και να το τελειώσω σε τρει. Ούτε αυτό μα κάπω νιώθω όλοι να τσινάμε. Ναι, ναι, λέμε να κάτσουμε σπίτι και όλοι λέμε κάτσε λίγο μωρέ τώρα. Να πάω λίγο έξω. Και θέλω να σα πω και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ που βγαίνω και λέω, Ελάτε, θα καθίσουμε σπίτι να δούμε σειρέ και να διαβάσουμε κανένα βιβλίο. Δεν έχω τηλεόραση. Θέλω <laughs> να το θυμηθούμε αυτό όλοι. Το έχω ξαναπεί. Δεν έχω τηλεόραση. Και στη συνέχεια τη τηλεόραση δεν έχω και κουζίνα. Κουζίνα, δηλαδή, σαν χώρο σπιτιού έχω. Κουζίνα που μαγειρεύουμε δεν έχω. Γιατί όπω ξέρετε όλοι, το φαγητό συνδυάζεται με τη τηλεόραση. Όταν λείπει το ένα, δεν μπορεί να υπάρχει το άλλο. Όχι. Χιούμορ κάνω, πλάκα, πλάκα, πλάκα. Υπάρχει μια ανικανότητα στο να μαγειρέψει ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Οπότε δεν θεώρησα απαραίτητο στο σπίτι που μένω τώρα να έχω κουζίνα. Δεν μου έχει λείψει κάτι. Κοίτα τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. <laughs> που ξαφνικά θα έλεγα γιατί δεν έχω βάλει κουζίνα και τι να κάνω που δεν έχω ούτε τηλεόραση να δω. Οπότε, παιδιά σας παρακαλώ. Η μισή Ελλάδα έχει πάνω από πέντε τηλεόραση μες στο σπίτι ας πούμε. Κοιτάξτε πόσο τυχεροί είστε σε σχέση με μένα. Τι είναι να βγω στα μπαλκόνια να κλαίω, να φωνάζω και να φέρετε μια τηλεόραση, πετάξτε μη, θα την πιάσω με σκηνιά. Είναι δυνατόν που θα καταλήξουμε, οπότε είστε μια χαρά. Μην το πείτε ούτε του παπά, δηλαδή, ποιο παπά, δεν πρέπει. Α, το, αυτό τώρα που το θυμήθηκα είναι σαρακοστή, όπω όλοι ξέρουμε. Εγώ ξεκίνησα πάλι την νηστεία μου τη γνωστή. Γιατί νηστεύω, αφού δεν θα μπορέσουμε να κοινωνήσουμε, γιατί εγώ κοινωνάω. Μην το κοροϊδέψετε, σα παρακαλώ. Το κάνω γιατί το πιστεύω πάρα πολύ. Δεν θα κοινωνήσουμε. Η εκκλησία δεν μπορεί να πάμε. Θα συνεχίσω μάλλον να νηστεύω και δεν θα μπορώ να τρώω ο... <laughs> Εντάξει, το πάω για ξηρασία. Ξέρετε αυτή την περίφημη ξηρασία, ούτε τρώω ούτε πίνει. Δύο εβδομάδε θα βγω, σιλφίδα από το σπίτι. Ζηλευτεί πολύ. Τι να πω, λίγο δεν. Ε, τα πράγματα δεν τα υπολογίσαμε όπως έπρεπε. Και μπορεί να μα βρει το Πάσχα να σου βλίζουμε στο τζάκι. Γιατί δεν βλέπω να μπορούμε να είμαστε έξω. Στο φούρνο, εγώ σίγουρα δεν μπορώ να το βάλω, γιατί δεν έχω. Οπότε οι επιλογέ μου πια είναι πάρα πολύ λίγε μέχρι το Πάσχα. Τηλεόραση δεν υπάρχει, οπότε... Λάπτοπ, κινητό, νομίζω θα θυμηθώ τα Angry Birds στο κινητό, τα παιχνίδια. Ραδιόφωνο, podcast. Να μια ευκαιρία να ακούσουμε όλα τα podcast του κόσμου. Και βασικά τα δικά μας. Και τι να πω, εγώ μιλάω και πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Είμαι και τέτοιο άνθρωπο. Ανοίγω πολλέ συζητήσει με τον εαυτό μου. Νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και να λύσω πάρα πολλά προβλήματα. Θα βγω ένα νέο άνθρωπο καινούριο. Beware. <laughs> Γιατί οι διαθέσει μου θα είναι πάρα πολύ άγριε μετά. Παιδιά, είναι φοβερή πολυτελεία η τεμπελιά. Κάτω από αυτή τη συνθήκη, βέβαια, είναι οξύμορο που το λέμε αυτό το πράγμα, αλλά στο το δούμε με αυτή την όψη του. Τεμπελιά, πολυτέλεια. Σαφέστατα δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που συμβαίνει, ειδικά όταν σκέφτεσαι τη μεγαλύτερη εικόνα του τι να πει αυτό για την οικονομία. Αλλά δεν θα κάνω πολιτική συζήτηση γιατί δεν μου ταιριάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν πολύ καλύτερα αυτά τα πράγματα. Σαφέστατα καταλαβαίνουμε το «Τα το Αλλά θεωρώ, επειδή το είχα πει κιόλα, το είχα πει πριν γίνει αυτό, πριν κλείσουν όλα, είπα «Γιατί με το που ήρθε το μισό πρωτοκρούσμα δεν κλειστήκαμε δύο εβδομάδες στα σπίτια μας από την αρχή». Από την αρχή! Να τελειώσει νωρί αυτό το πράγμα. Γιατί τελικά αυτό με το πρωτόκολλο, γιατί παντού οι πολιτικοί, οι γιατροί, οι δεν ξέρω ποιοι έχουν πρωτόκολλα. Θα κάνω το ένα βήμα μετά το δύο. Όχι. Όταν έχουμε δύο, ότι αριστερά και δεξιά, ώρε θα κάνουν πολιτική κουβέντα τώρα, δεν μπορώ καθόλου, δεν είμαι τέτοιο τύπο. Αλλά το λέω τελείω μπακαλίστικα. Όταν βλέπουμε τι γίνεται στι άλλε χώρε, δεν μπορεί να κάνουμε κι εμεί το πρωτόκολλο. Εσά μα, γιατί θα εξαφανιστεί ο ιό. Είμαστε πιο έξυπνοι κόφτα όλα δύο εβδομάδες πριν... να μην είχαμε πόσα κρούσματα έχουμε... να είχαμε τρία... να τελείω... Ε, το κάναμε τώρα εντάξει δεν πειράζει... θα ηρεμήσω λίγο τώρα τα νεύρα μου... Σπαθιάζω μερικέ ώρε, ε, μου θυμίζω μπουμπουλίνα και δεν είμαι τέτοιο τύπο γενικότερα. Αλλά να τώρα, είπα να τα πω μαζεμένα. Α κάτσουμε λοιπόν δύο εβδομάδε στο σπίτι. Υπάρχει το, το Skype, το οποίο θα σα φανεί περίεργο, δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ, ούτε αυτό. Αλλά κάτι θα κάνω. Είναι ευκαιρία να ασχοληθώ με την τεχνολογία και να μάθω πέντε πράγματα παραπάνω. Και νομίζω ότι αν τίποτα από όλα αυτά δεν σα καλύπτει, κοιμηθείτε. Η πνοθεραπεία είναι. Οπότε ζηλεύω του ανθρώπου που κοιμούνται πολλέ ώρε. Εμένα μου λείπει ο ύπνο πάρα πολύ. Θα κάνω και αυτό. Και μιλήστε στα τηλέφωνα. Δεν ξέρω. Ε, φαντάζομαι ότι καθένα με τον εαυτό του έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάντε και λίγο διαλογισμό, γιατί πιστε, πραγματικά πιστεύω ότι συντονιστήκαμε πολλέ ενέργειε το ότι να γίνει, δεν ξέρω, αυ, 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 αυτός ο χαμός, ας πούμε, να σταματήσουν όλα. Κάπως δεν θέλαμε να δουλέψουμε άλλο, κάπως θέλαμε διακοπές, πηγόμεθα. Δεν ξέρω πότε συντονίστηκαν κάποιες ενέργειες και έγινε αυτό το breakdown το καταπληκτικό, που εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη πια ως άνθρωπος, γιατί δεν ήμουνα μέχρι πριν δύο-τρία χρόνια, αλλά επειδή έχω αλλάξει ύφος ε, και το έχω γυρίσει στο θετικό, νομίζω ότι θα μας κάνει καλό και ότι θα ανακάμψουμε μια χαρά και θα είναι σαν να μην έγινε ποτέ και μετά αυτό θα είναι ένας ιός ο οποίος θα καταπολεμηθεί και θα βρεθεί και το αντίδοτο εμβόλιο, ένεση, χάπι, φάπα, κάτι που θα το παίρνουμε και θα τελειώνει η ιστορία. Παρακαλώ να γίνει και αυτό γρήγορα, τους επιστήμονες όλοι του κόσμου να δουλέψουν για αυτό. Οπότε, μετά από όλα αυτά θα επανέλθω εδώ στον φίλο μου που ήταν απεγνωσμένος με την αρρωστοφοβική γυναίκα του. Δεν θέλω να ξέρω την κατάσταση στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή, αν αυτό συνέβαινε πριν τον κορονοϊό. Οπότε είναι λίγο υπερβολή το να βρω μας ντετόλ από πάνω μέχρι κάτω. Σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει καθόλου ντετόλ. Θα λουστώ με τον ντετόλ και τη χλωρίνη, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει και το ζήτημα ότι ο καθένα κάθεται μόνο στο σπίτι, υπάρχουν ζευγάρια, υπάρχουν οικογένειε. Α πούμε, εγώ θέλω να δω το γιο μου πώ θα γίνει αυτό, δεν το έχω σκεφτεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω, ξέρω, όσο ξέρω βέβαια, γιατί κανεί δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχω, είμαι υγιή αυτή τη στιγμή. Μένω σπίτι για να προφυλάξω του άλλου, όχι επειδή είμαι εγώ. Υπάρχει και αυτή η ψυχολογία, η ψυχολογία του άρρωστο και η ψυχολογία του κάνω κάτι ω υπεύθυνο άνθρωπο. Δείτε το και έτσι. Όσοι νοσείτε, θεωρώ ότι δεν νοσείτε ασχημά, νομίζω ότι είναι πιο light ε, ασθένεια από ότι άλλες γρήπες, γρήπες. Ε, όσοι, είναι, όσοι, είναι, μεγάλοι τώρα και έχουν πρόβλημα υγείας πραγματικά είναι, είναι σοβαρό παιδιά αλλά νομίζω ότι το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα, κάτι σπανικές γρήπες παλιά ε, κάτι το ήταν έναν ή ένα και νέοι άνθρωποι είχαν δηλαδή ταλαιπωρηθεί πολύ με νοσοκομεία και τέτοια Πάντα υπάρχει στην ιστορία κάτι σε κατραπακιά τέτοιου είδους, ξεπερνιέται. Ξεπερνιέται τώρα το κόστος να είναι μικρό. Θα ήθελα αυτό, ελπίζω. Οπότε έχω να συνοψίσω τις καταστάσεις αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω μιλάω ακατάπαυστα πάρα πολύ ώρα και μπορεί να έχω, να επαναλαμβάνομαι και όλες, δεν έχω ιδέα. Ελπίζω να μην ακούστηκαν Κινέζοι, κάτι θα νιώθω τα νιώθω, δεν είμαι δίμονα. μπορεί να φάσκω και να αντιφάσκω σε διάφορες φάσεις. Ε, χαρακτηριστικά θα πω ότι στα διάφορα μηνύματά σας που έχουν έρθει στο Instagram είναι φοβερό τώρα, μάλλον επειδή πολλοί κόσμοι είναι στο σπίτι, ασχολείται με τα social. Ε, και μου λέτε, επειδή έκανα ένα story που έλεγε ότι πώς θα αντέξουμε με δύο εβδομάδες σπίτι και μετά βγήκα και είπα έλατε να μείνουμε όλοι σπίτι, παιδιά... Το συνέστημα είναι ένα πράγμα. Το τι πρέπει να κάνουμε είναι άλλο ένα πράγμα. ώρε. Ναι, μπορούμε να κάνουμε ουφ <Οι> βαρέθηκα. Ειρεμήστε λίγο. Άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε σούπερ μαν, όπω θα θέλαμε πάρα πολύ να πιστεύουμε. Και επίση υπάρχει και κάτι που λέγεται αμφιθυμία. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή και να κάτσει πάρα πολύ με τον εαυτό σου που δεν έχουμε ξανακάτσει τόσο με τον εαυτό μα, θα αρχίσουμε να χαστοκιζόμαστε και να βάραμε το κεφάλι μα στον τοίχο. Είναι λογικό. Πώ θα γίνει. Και επίση είναι πολύ καλό να κάνουμε και ένα soul searching, α πούμε. Και... Και να κάνουμε και κάτι που πραγματικά το συχαίνομαι, αλλά να άλλο ένα challenge που θα βάλω. Γυμναστική στο σπίτι. Πω, πω. Δεν έχω χειρότερο ρε παιδιά, πραγματικά. Αν δεν με δύρει κάποιος και να τον έχω πάνω από το κεφάλι μου, δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα, δύο, τρεις κλιακούς συνεχόμενους. Αλλά είναι ένα challenge και αυτό. Μια εβδομάδα στο σπίτι, 25 λεπτά. 30 λεπτά γυμναστική. Βάλτε ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, ε, ε, yoga 101 ε, για να τα κάνετε μόνοι σας, ας πούμε, και τα λοιπά. Και κάντε τέτοια. Δεν έχω να προτείνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ήμουν εφάνταστη, αν είπα μπουρδες. Πραγματικά έτσι τα νιώθω, έτσι τα λέω και θέλω να τονίσω σε όλους τους μπαμπινιώτιδες εκεί έξω οι οποίοι μετράνε τα λόγια μου και τα λοιπά Λε, έκανες λάθος ότι είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να φάσκουμε και να αντιφάσκουμε και να αλλάζουμε γνώμη σε αυτή τη ζωή αλλά προσπαθούμε, προσπαθούμε ρε παιδί μου να κάνουμε κάτι, να νιώσουμε ότι είμαστε κι εμείς μέρος μιας χώρας που προσπαθεί όλοι μαζί χώρια τέλειος αυτός ο τίτλος όλοι μαζί χώρια <laughs> τέλεια Αχ, σας φιλώ, σας φιλώ. Σας, φιλώ από μακριά. <laughs> Όχι πολλά πολλά. Σας άρεσε. Περάστε ωραία. Εγώ δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα αν σας πέθανα από την πολυλογία. Για να σας βοήθησα. Ελπίζω ναι. Ελπίζω να μας ξανακούσετε. Να με ξανακούσετε. Αλλά σε περίπτωση που περάσατε καλά μαζί μου και θέλετε να με ξανακούσετε ή θέλετε να μου στείλετε καταρχά τα προβλήματά σας. Περιμένετε. Μισό λεπτό. Θα μου στείλετε λοιπόν γράμμα στο Μαρία ποτέ. Ό,τι θέλετε εκεί, σε μένα. Εγώ θα τα διαβάσω, εγώ θα σα τα λύσω τα θέματά σα. Από εκεί πέρα, αν σα άρεσε, όμω αυτό που ακούσετε γενικώ και θέλετε να ακούσετε και άλλου κάποιου σοβαρού ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει, <laughs> μπορεί να μπείτε στο pod.gr, να ακούσετε στο Spotify, σε όποια εφαρμογή ακούτε, podcast από τα κινητά σα, στα Apple Podcast. Γενικώ, μπείτε, ε, ακούστε, διαδώστε το, να εξαπλωθεί, να γίνει χαμό, ε, σαν ε, virus, α πούμε, <usion> να γυρίσει το podcast. Σα ευχαριστούμε. Καληνύχτα σα. Καληνύχτα! Κακώ! Δεν ξέρουμε τι ώρα είναι τώρα. Γεια σα! Επιθυμία για ζωή. Χωρί συντηρητικά και τεχνητά αρώματα. Χωρί προσθήκη ζάχαρη. Χωρί γλουτένη. Με ελάχιστε θερμίδε. Σε τρει υπέροχε γεύσει. Κούλβιτ cool Sport Με γεύση ανανά, blueberry και passion fruit. Κούλβιτ cool Balance. Με γεύση μάγκο, γουάβα και ακτινίδιο. Κούλβιτ cool Active Με γεύση πορτοκάλι, κίτρο και άρωμα κοφοξιλιά. Κούλβιτ. Cool Επιθυμία για ζωή. Pod.gr Το καλό. Në aku